Πριν περάσουμε στα δικά μας, στα τηλεοπτικά και αυτά που έχουμε ετοιμάσει σήμερα στην εκπομπή, θέλω λίγο, Άγγελε, να δούμε το θέμα που προέκυψε χθες σχετικά με έναν πολύ πολύ γνωστό τραγουδιστή. Το θέμα αφορά σε φόρο διαφυγή. Εάν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Άστο. Ναι. Εσύ καθακρίνεις. Τι θα πεις. Τώρα το ξεκίνησα όμως και θα νομίζουν κάτι άλλο οι τηλεθεατές και δεν θα ήθελα. Ήταν να είναι μαζί μας σήμερα. Ναι. Ισχύει. Ναι, εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις. Για άλλους λόγους βέβαια. Ναι. Να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για έναν πάρα πολύ αγαπημένο και κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή. Και βάζουμε εκεί μια τελεία, δεν λέμε τίποτα άλλο. Εμείς δεν αποκαλύπτουμε κανένα στοιχείο, ούτε είμαστε δεικτικοί στο ρεπορτάζ που δίνουμε. Μιλάμε όμως για ένα πάρα πολύ αγαπημένο άνθρωπο. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, βγαίνει η είδηση από το δικαστικό ρεπορτάζ. Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως τη λέμε, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έχει στείλει στον οικονομικό εισαγγελέα, στο πρωτοδικείο της Αθήνας, ένα πόρισμα. Εδώ και κάποιο καιρό έχει κάνει έρευνα σε βάρος αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, προσωπικά για τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, αλλά και σε μία εταιρεία στην οποία ο ίδιος έχει τις καλλιτεχνικές και όχι δραστηριότητές του. Όλο το φάσμα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, σχεδόν όχι τα πάντα, αλλά έχει εκεί και μη καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Έχει λοιπόν μπει στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τι φέρεται να κινητοποίησε την αρχή? Μικρές φορολογικές δηλώσεις, και μπορεί τα 50.000 ευρώ το έτος που λέει το ρεπορτάζ για μας να φαντάζουν πολύ μεγάλο, για έναν άνθρωπο ο οποίος όμως καταλαβαίνουμε ότι οι αμοιβές του από νυχτερινές εμφανίσεις, από πάρτι, από συναυλίες, από καλοκαιρινές περιοδίες, αυτά που ακούμε τουλάχιστον είναι μεγάλες, τα 50.000 ευρώ φορολογική δήλωση φαντάζουν πολύ μικρά. Έχει λοιπόν πάει στην οικονομική εισαγγελία. Τι γίνεται από εκεί και μετά? Ο οικονομικός εισαγγελέας θα ξεκινήσει και θα ανοίξει νέα έρευνα. Θα καλέσει και τον ίδιο. Δεν είναι κατηγορούμενος, το κάνουμε σαφές. Δεν κατηγορείται για κάτι. Θα τον φωνάξουνε, θα δώσει ό,τι στοιχεία του πούνε, θα μελετήσει τι έχει γίνει και μετά ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο ή αν θα τον στείλει στο ακροατήριο, αν θα του ασκήσει δηλαδή δίωξη. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος όμως? Έχει πάει ήδη η εντολή από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τράπεζες, στα κτηματολογικά γραφεία, στα υποθηκοφυλακία και ό,τι έχει κινητό και ακίνητο, λεφτά, θηρίδες, σπίτια, καταστήματα, επιχειρήσεις, του τα έχει δεσμεύσει. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει σήμερα το πρωί στην τράπεζα να τραβήξει ούτε ένα ευρώ. Πριν προχωρήσεις, θα ήθελα να καλωσορίσουμε, Άγγελέ μου, την κυρία Σάντρα Γεράγγελου, είδατε πάλι με τον τονισμό. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είστε φοροτεχνικός. Θέλω να δούμε πρώτα, πριν σας ακούσουμε, την απάντηση του γνωστού τραγουδιστή για όλο αυτό το θέμα. Πώς δόθηκε η απάντηση, Άγγελε? Χθες το απόγευμα, λοιπόν, μετά τα ρεπορτάζ, βγήκε ένα δελτίο τύπου από τους δικηγόρους του, σε πρώτο πρόσωπο όμως, σαν να μιλάει ο ίδιος, δεν αποκαλύψαν ούτε οι ίδιοι το όνομα του γνωστού τραγουδιστή. Είναι ο κύριος Δημητρακόπουλος και ο κύριος Στάθης Μπακάλης. Δημητρακόπουλος, ναι. Ναι, και είναι μία μίξη, θέλω να σας πω. Εδώ είναι ένας ποινικολόγος και ίσως για μένα, επειδή γνωρίζω, ο καλύτερος στην Ελλάδα για φορολογικά θέματα. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον κύριο Μπακάλη μαζί μας, να δούμε την απάντηση. Με λύπη και εύλογη απορία πληροφορήθηκα ότι η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εγκληματικής περιουσίας δέσμευσε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία μου επειδή ενδεχομένως έχω διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Η λύπη μου είναι απόρρια ότι διαρρέεται παρανόμως στα μέσα ενημέρωσης μια απόρρητη δικονομική διαδικασία και έτσι με εκθέτουν. Η δε απορία μου συνίσταται στο ότι ποτέ δεν κλήθηκα από την άνω αρχή να δώσω εξηγήσεις και να προσκομίσω στοιχεία που θα αποδείκνυαν ότι δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή. Με προσμονή περιμένω άμεσα να λάβω κλήση για να πληροφορηθώ τι μου αποδίδεται, ώστε να αποτινάξω οποιαδήποτε μομφή σε βάρος μου. Το αρνείται άρα ξεκάθαρα. Αρνείται ξεκάθαρα ότι έχει κάνει την όποια φοροδιαφυγή και αυτό το μήνυμα που δίνει μέσω και του δικηγόρου του, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο, είναι ότι έχει τα πάντα από στοιχεία, τα οποία θα δείξουν όταν κληθούν στον εισαγγελέα, το ότι δεν έχει κάνει καθόλου αυτό το φορολογικό αδίκημα.
Εγώ, κυρία Γεράγγελο, επειδή είστε μια πολύ έμπειρη φοροτεχνικός, θέλω να σας ρωτήσω για αρχή, γιατί το ρεπορτάζ δεν το επιβεβαιώνει. Πώς μπορεί να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία εις βάρος κάποιου? Στέλνει κάποια παραγγελία η ΑΔΕ, γίνεται κάποια καταγγελία από ένα τρίτο πρόσωπο? Πώς ξεκινάει για αρχή αυτή η διαδικασία? Καταρχάς να πούμε ότι πλέον έχει στενέψει πάρα πολύ το σύστημα των ελέγχων. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν έλεγχοι, όχι απαραίτητα από κάποια καταγγελία. Το σύστημα πλέον είναι αυτοματοποιημένο, βλέπει, τρέχει, διαβάζει το προφίλ των φορολογουμένων και μπορεί ανά πάσα στιγμή να χτυπήσει κόκκινο, που λέμε με απλά λόγια, για να διεξαχθεί μία έρευνα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν υπάρχει διαπιστωμένη φοροδιαφυγή. Υπάρχουν υπόνοιες, διεξάγεται έρευνα. Θα κληθεί φυσικά και ο ενδιαφερόμενος για τα όποια στοιχεία έχει αυτή τη στιγμή η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος και ο Οικονομικός Εισαγγελέας να δώσει εξηγήσεις. Και φυσικά στο τέλος, και εφόσον έχουμε και το οριστικό πόρισμα και βγει και εξαχθεί και η έρευνα, θα έχουμε την απάντηση αν πράγματι υπάρχει φοροδιαφυγή ή όχι. Ξέρουμε ότι αφορά τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, αλλά και μία εταιρεία. Δηλαδή η έρευνα είναι κοινή και για τους δύο. Και επειδή μας φαντάζει, τουλάχιστον αυτό το οποίο μας δίνει το ρεπορτάζ, αυτά τα 50.000 ευρώ το χρόνο δηλωμένο εισόδημα, και φαντάζει σε όλους τρελό, λέμε δηλαδή ότι καλά είναι δυνατόν. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί π.χ. να δηλώνει η εταιρεία παραπάνω και ο ίδιος να δηλώνει κάτι χαμηλό. Πράγματι 50.000 ευρώ θεωρούμε ότι είναι ένα χαμηλό εισόδημα. Παρ' όλα αυτά δεν γνωρίζουμε και τα υπόλοιπα δεδομένα και ευρήματα της έρευνας. Τώρα, το αν αυτό δηλώνεται σε μία προσωπική δήλωση, τη δήλωση δηλαδή του φυσικού προσώπου, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλληλένδετο και με τα κέρδη που έχει η εταιρεία του. Κάθε πρόσωπο, κάθε φορολογούμενος που είναι και μέλος σε μία εταιρεία η οποία είναι κερδοφόρα και λαμβάνει και μερίσματα από αυτή την εταιρεία, θα πρέπει και αυτό το ποσό να δηλώνεται στη φορολογική του δήλωση. Άρα, σε μία φορολογική δήλωση ενός ατόμου, βλέπουμε το σύνολο των εισοδημάτων του και αυτό που αποκτά ως ιδιώτης, αν ενδεχομένως έχει κάποια μισθωτή εργασία, και τα κέρδη από την ατομική του επιχείρηση, αλλά και το ποσό του μερίσματος που του αναλογεί από τις εταιρείες που ενδεχομένως είναι. Για να πούμε κάτι πρακτικό, τι θα κοιτάξουν τώρα? Έκανα συναυλία 10 Μαΐου στα Χανιά. Mm. Υπάρχει παραστατικό? Δεν υπάρχει? Δούλεψα το χειμώνα στο τάδε μαγαζί? Υπάρχουν παραστατικά? Δεν υπάρχουν? Ή και το ύψος των παραστατικών? Δηλαδή μπορούν να δουν αν είναι εύλογο το παραστατικό αυτό ή είναι σκανδαλωδώς χαμηλό? Πολύ σωστά, θα ελεγχθούν όλες αυτές οι πληροφορίες. Άλλωστε, οι ελεγκτές έχουν γνώση της αγοράς και των ποσών που υπάρχουν στην αγορά, αποδεικνύονται άλλωστε. Θα θέσουν όλα αυτά τα στοιχεία στην έρευνά τους και από εκεί και πέρα θα διαπιστωθεί, και εφόσον κληθεί φυσικά και ο ενδιαφερόμενος και προσκομίσει και εκείνος αντίστοιχα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, να διαπιστώσουν εάν τα όσα βρήκε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή αληθεύει. Είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και μπορεί να μας πει και η κυρία Γεράγγελο από την εμπειρία της, άπαξ και σου δεσμεύσουν τα περιουσιακά και στοιχεία. Και μετά για τα θέματα της διαβίωσης, δηλαδή όταν γίνεται αυτό. Επειδή κρατάω αυτό που είπατε εσείς στην αρχή, ότι υπάρχουν υποψίες. Δεν είναι κατηγορούμενος. Ακριβώς, σωστά, υπόνοιες. Ούτε, ναι, υπόνοιες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει? Θα ζει. Όταν δεν μπορεί να πάρει καθόλου χρήματα. Ο νόμος επιτρέπει στην αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μόνο με υπόνοιες, χωρίς καν ενδείξεις που χρειάζεται ο εισαγγελέας, να στα δεσμεύσει όλα. Αυτό το οποίο θα κάνουν οι δικηγόροι του και μας το λένε, μας το εξηγούν. Γιατί φοβούνται ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι. Φοβούνται μην χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για συνέχιση της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας. Ή αν για είναι να φύγουν. Όμως. Αν είναι. Στο διατάφτα όμως, ο άνθρωπος που υπόκειται σε έλεγχο και ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Ξεκινάνε οι δικηγόροι του από Δευτέρα μια πολύ δύσκολη διαδικασία, στην οποία θα πάνε στην αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σου πούνε, μου έχει δεσμεύσει 1.000.000 ευρώ. Εγώ έχω να πληρώσω 30 του μήνα. ΦΠΑ τόσο. Κάθε μήνα πληρώνω ενίκιο τόσο. Κάθε μήνα πληρώνω μισθοδοσίες τόσο. Και θα πει η αρχή, μέχρι το ύψος αυτών των υποχρεώσεων, κάθε μήνα η τράπεζα που έχει τα χρήματά σου έχει την άδεια να σου αποδεσμεύει αυτό το ποσό. Και κάποιο ποσό και για διαβίωση φυσικά. Εφόσον υπάρχουν και έσοδα τα οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούν να θεωρηθούν
ότι είναι μαύρο χρήμα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να εισπράττει έσοδα από μισθοδοσία. Είναι ένα ποσό το οποίο πράγματι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπόκειται σε φοροδιαφυγή. Ακόμα και αυτά τα ποσά θα μπορούν να αποδεσμευτούν. Ναι, να πούμε πάντως ότι επειδή υφίσταται μία διαπόμπευση στα social media, γιατί υπάρχει παντού, και για μία υπόνοια, να υπενθυμίσουμε ότι ενός αντίστοιχου βεληνικούς καλλιτέχνης, ένας ίδιου βεληνικούς καλλιτέχνης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί, αθωώθηκε πανηγυρικά, πήρε πίσω τα λεφτά από την εφορία, είχε κατηγορηθεί για... Είναι γνωστό το όνομα, μπορεί να το πείσω. Και το Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος είχε αθωωθεί πανηγυρικά και το όνομά του σερνότανε επί χρόνια. Μια δεκαετία περίπου. Και παντού τον λέγανε ο Χατζηγιάννης, ο κλέφτης, ο που φοροδιαφύγει κτλ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ άσχημο όμως. Που δεν συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και στο κανάλι και νομίζω στα περισσότερα κανάλια. Νομίζω ότι τηλεοπτικά το όνομα δεν έχει αναφράβει. Ναι, στο διαδίκτυο. Αλλά από τη στιγμή που στο διαδίκτυο, δηλαδή δεν είναι ότι ένας στην Ελλάδα τώρα βλέπει μόνο τηλεόραση και δεν χρησιμοποιεί τα social και θα χρησιμοποιήσει. Βομβαρδίζεται από τις ειδήσεις. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θυγόμενος για μία υπόνοια ξαφνικά.